Ποια ζητήματα θέσατε ως Δήμαρχος της Αμφίπολης, ποια είναι τα σημεία που εστιάσατε εσείς ως πρωτεύουσα? Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα χρονίζοντα προβλήματα της πόλης. Πρώτο και κύριο είναι το κυκλοφοριακό, τα θέματα που αφορούν το μετρό, την συγκεκριωσή του και την επίλυση επιτέλους του θέματος των αρχαίων στο σταθμό της Βενιζέλου είναι ο ΑΣΤ. Χαίρομαι πάρα πολύ που η κυβέρνηση και προσωπικά από το Υπουργό που έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα. Πιστεύω ότι ίσως και μέσα από το Υπουργείο έχει υπάρξουν κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Προσωπικά ως Δήμαρχος, ξέρω και την προκλήμα στο θέμα του μετρό και της Βενιζέλου, θα πάρω πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε πρωτοβουλίες τις λύσεις του θέματος αυτού πολύ άμεσα για να έχουμε μέσα αυτή την τετραετία μετρό. Το μεγάλο δεύτερο θέμα είναι το θέμα της διαχείρισης των αγωγμάτων. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα βέβαια, αλλά είναι αυτό το Θεσσαλονίκη, έχει γίνει πάρα πολύ σύντομα για την αξιοποίηση των αγωγμάτων, την ενεργειακή του αξιοποίηση, στην κύκλωση, στην κοπωστοποίηση. Όλα αυτά είναι θέματα που σε μια βάση τεχνικής οικονομίας πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Προφανώς μέσω του ΦΟΠΖΑ, του φορέα διαχείρισης αστερών προσφύγων της περιοχής μας. Έθεσα και θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την ευταξία στην πόλη μας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο σήμερα, όχι μόνο στη διάρκεια της διαδοχής της Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα πιστεύω σε μια πολύ γόνιμη και δημιουργική τετραετία σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, με τους όμορους δήμους, με την περιφέρεια και την κοινωνία. Θέλει συνεργασία από εδώ και πέρα, Δήμαρχε, με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Θεοδωρητάκη, στην ακολουσία σα, είπε συνεργαζόμαστε το όραμα του κ. Ζέρβα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ήδη υπάρχει συνεργασία. Γιατί ξέρετε, είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Εκείνο που δεν λέγεται είναι ότι υπάρχουν ήδη συσκέψεις, υπάρχουν ήδη συνεργασίες, γιατί βρισκόμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Από την πλευρά της επίλυσης τόσων πολλών προβλημάτων της πόλης μας, τόσων πολλών αυτονόητων θεμάτων που θα έπρεπε επιτέλους να έχουν δημιουργηθεί. Για το μετρό, ειδικά, τι σας είπε ο κ. Μητσοτάκης για τις πρωτοβουλίες? Θα είναι κοντά σας, θα συμμετάσχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες, θα τις ενθαρρύνει? Όπως φαίνεται, δεν θα είναι και έτοιμο κάτι που ακούγουμε από τον προηγούμενο χρόνο. Δεν θα είναι τελικά έτοιμο στο προβλεπόμενο χρόνο που ήρθε που περιμέναμε. Κάτι, τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα για το τι θα γίνει για το μετρό. Θα έχουν μια ολοκλήρωση τη γραμμή, τη βασική γραμμή του μετρό το 2021, αλλά ο σταθμό Βενιζέλου θα είναι όφη. Αυτή τη στιγμή για το σταθμό του Βενιζέλου δεν υπάρχει, όπως ίσως πιστεύετε, όπως έχει ακουστεί, όπως έχει γραφεί, ότι υπάρχει λύση κοστολογημένη στη συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα πρέπει εμείς να δούμε την εφαρμόσιμη λύση, ώστε σε δεύτερο στάδιο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δηλαδή το 2023 ή όποτε, να έχουμε λειτουργία και του σταθμού του Βενιζέλου. Εσείς τι προτάσεις έχετε σε σχέση με τις αρχαιότητες συγκεκριμένα, έχει γίνει κομμάτι, έχει γίνει επιδομή στο σταθμό, τι έχετε προτάσει? Αυτή τη στιγμή δεν θα σας πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μέσα στο Σεπτέμβριο θα πάρω πρωτοβουλίες, θα βρεθούμε όλοι οι φορείς μαζί, όχι μόνο αυτοί που εμπλέκονται στο έργο, αλλά και όλοι οι φορείς της πόλης, ώστε σε πλήρη διαφάνεια, αλλά την άλλη πλευρά και με μια δυνατότητα εφαρμογής όλων αυτών που λέμε, να έχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Σε σχέση με τις κοινωνίες υπάρχει συζήτηση για πληρωτική ιδιωτών στον ΑΣΤ? Αυτό δεν είναι κάτι που θα απαντήσω εγώ. Είναι για διοίκηση του ΑΣΤ, αλλά όπως και φαντάζομαι και μία διοίκηση του ΑΣΕ, να κάνει σχεδιασμό που έχει να κάνει με τη λειτουργία και του μετρό και του ΑΣΤ. Στόχος μας είναι σε 2-3 χρόνια να έχουμε τελείως διαφορετικό τοπίο στις κοινωνίες της Θεσσαλονίκης και προφανώς αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία και του μετρό, το οποίο θα λειτουργεί, αλλά και των νέων λεωφορείων της πόλης.